Ένας λάτρης του καλού ποτού σίγουρα θα πλήρωνε αδρά για να γευτεί μια γουλιά ουίσκι το οποίο ρήμαζε για αιώνες. Συγκεκριμένα ένας Κινέζος θέλησε να δοκιμάσει το εξαιρετικής ποιότητας ουίσκι Μακάλαν χρονολογίας του 1878 και για να το κάνει ξόδεψε περίπου 8.600 ευρώ, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο για ένα μόνο ποτήρι. Τελικά αποδείχθηκε ότι το ουίσκι που δοκίμασε ο Κινέζο τουρίστα στην Ελβετία ήταν μαϊμού. Αν και το μπαρ του ξενοδοχείου έχει καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τη μοναδική του συλλογή από ουίσκι, προτείνοντα 2.500 μάρκες, η τιμή των οποίων κυμαίνεται από 7 έω 9.999 ελβετικά φράγκα για μία δόση 2 εκατοστόλιτρων, κατάφερε η φήμη του να κάνει το γύρο του κόσμου για αυτήν την κάφα. Η εξωφρενική τιμή πώληση μικρή ποσότητα ποτού έκανε πολλού να διαρωτηθούν για την γνησιότητα του ουίσκι. Η έρευνα έδειξε πως το ίσκι ήταν κατά ένα αιώνα νεότερο του Μακάλαν και το ξενοδοχείο αποζημίωσε τον Κινέζο πελάτη. Στη χώρα μας αν κάθε φορά που δεν πίναμε γνήσια ποτά μας αποζημίωναν θα ήμασταν ήδη πλούσιοι.